Στα κατατόπους εκλογικά τμήματα έχει φτάσει το εκλογικό υλικό των αυριανών εθνικών εκλογών. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ορίστηκαν σε τμήματα του Δήμου Ηρακλείου παραλάμβαναν έως αργά τη νύχτα τους εκλογικούς σάκους από το Παγκρίτιο στάδιο. Είναι όλα εντάξει, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, όλα βαίνουν καλώς. Πόσα τμήματα εκλογικά έχει το Ηράκλειο? Τα εκλογικά τμήματα είναι 250 συν 4 των ετεροδημοτών. Ο συνολικός αριθμός του εκλογικού σώματος στην περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται σε 544.408 εκλογής και έχουν συσταθεί 1.294 εκλογικά τμήματα. Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είναι εγγεγραμμένοι 257.768 εκλογής που θα ψηφίσουν σε 566 εκλογικά τμήματα. Στη Περιφερειακή Ενότητα Χανίων υπάρχουν 144.980 εκλογής. Συνολικά υπάρχουν 338 τμήματα βασικών εκλογέων και 3 εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών. Στο Ρέθυμνο υπάρχουν 72.871 ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν σε συνολικά 210 εκλογικά τμήματα, καθώς και ένα εκλογικό τμήμα για τους 155 εγγεγραμμένους ετεροδημότες. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Τέλος υπάρχουν συνολικά 176 εκλογικά τμήματα και 68.789 ψηφοφόροι. Το Υπουργείο Εσωτερικών, από την πολιτική του ηγεσία, τον Υπουργό, τον κύριο Ρουπακιώτη, μέχρι όλα τα στελέχη της διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, θα αποδείξουν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να κάνει τις καλύτερες οργανωμένα εκλογές χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τη σταυροδοσία, οι εκλογείς που ψηφίζουν στο νομό Ηρακλείου μπορούν να βάλουν μέχρι 3 σταυρούς. Στο νομό Χανίων οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν μέχρι 2 σταυρούς, ενώ σε Ρέθυμνο και Λασίθι 1 σταυρό. Την προσοχή των ψηφοφόρων εφιστά ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η αυριανή εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σε λιγότερα εκλογικά τμήματα από αυτά των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και της 2ης Ιουνίου. Επειδή τα εκλογικά τμήματα δεν είναι τα ίδια με την προηγούμενη φορά, επομένως για να μην ταλαιπωρηθούν, θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στο μάθε που ψηφίζεις. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, με τα στοιχεία μας, δηλαδή με ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, μητρόνυμο και έτος γέννησης, μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε ακριβώς το σχολείο, το τμήμα, τα πάντα.